24 ώρες το πιο επικίνδυνο γκέτο στην Ελλάδα. Τον καλύτερο καφέ στο ποτάμι. Είναι πρωί, βλέπετε το μάτι ακόμα δεν έχει ανοίξει. Τι χρειάζεσαι. Κάτσε να σε δώσω κάτι. Θα τα κάνω. Τεχνικά θα μου πει τι θα κάνω. Μαλάκι. Τι θα πάρει. Θα την δώσω να πει. Όχι γιατί θέλω. Γιατί υποφέρει. Πάρε με κάτι να πει. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Έχουμε και λέμε. Εδώ βλέπει από τρελού, πρεζόνια. Γίνεται τη σπουδά στο κάγκελο όπω καταλαβαίνετε. Εμεί έχουμε έρθει στο Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκη για να δείξουμε κάθε πλευρά και κάθε πτυχή του Δεντροποτάμου. Θα τα δείξουμε όλα ομά όπω ακριβώ είναι και πρέπει και όπω περιμένετε από εμά. Μην ξεχάσει να κάνει like, subscribe στο κανάλι μα εδώ πέρα. Τα πράγματα εδώ πέρα είναι απίστευτα, φίλε. Αλήθεια, λες και ζούμε σε ταινία. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε είναι όλα real, δεν είναι τίποτα στημένο και πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει ήδη αυτό. Αν ήταν κάτι στημένο, θα έπρεπε να έχω μία λίστα τέτοια. Τα έχουμε γραμμένα όλα εδώ και εδώ. Ναι. Άστα, άστα. Κάτι ρε μαλακά. Άιντε, πάρε ρε μαλακά. Ευχαριστώ. Πάμε, φύγαμε. Μια ερώτηση να σου κάνουμε να κερδίσει λίγα ευρώ, θέλει. Δεν θέλει. Είναι πονημένο παιδιά, αυτό έχει χαρμένο, ψάχνει να βγει. Δικό σου! Τα λόγια είναι περιτά. Κρίμα. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι τέρμα καμένος. Σας το λέω εγώ με υπογραφή. Πάρτε μία συνέντευξη από αυτό. Μπορείς να απαντήσεις σε 5 ερωτήσεις που θα σου. Πώς είναι η ζωή εδώ πέρα? Η ζωή είναι πολύ γκάγκστα εδώ πέρα. Όποιος δεν προσέχει, πατάει πολλές απάτες εδώ κάτω. Όποιος δεν προσέχει. Όποιος έχει κλειστό το στόμα του και κλειστά τα μάτια του και τα αυτιά του, είναι σωστός εδώ πέρα. Μου αρέσει να είσαι εδώ. Μου αρέσει να είμαι εδώ. Το μόνο φόβος είναι η αστυνομία. Τίποτα άλλο φόβος. Μετά όλοι οι υπόλοιποι σε σέβονται γιατί τους δίνεις λεφτά. Από εκεί και πέρα δεν σε πειράζουν. Λοιπόν, από εδώ πέρα έχουμε τον Χρήστο. Είναι πολύ καλός φίλος του Γκάνταλφ. Εδώ πέρα ο Γκάνταλφ. Εντάξει, ναι, ξέρω δεν φαίνεται ρε φίλε, αλλά δεν τι να κάνεις, έτσι πρέπει να γίνει. Χρήστο, πώς βλέπεις τη ζωή εδώ πέρα? Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική η ζωή εδώ πέρα στον Δεντροπόταμο. Έχω μεγαλώσει εδώ, δεν έχω γεννηθεί. Για μένα είναι εντάξει, για μένα αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι, υπάρχουν δύο δρόμους. Υπάρχει η παρανομία, υπάρχει και ο ίσιος δρόμος. Σίγουρα αυτό είναι στο χέρι του καθενός. Αυτό δεν γίνεται μόνο εδώ πέρα. Απλά εδώ φαίνεται γιατί είμαστε 4.000 κάτοικοι, είναι πιο μικρό το μέρος και σίγουρα σε λιγότερο πληθυσμό θα υπάρχει κάποια παραβατικότητα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι φαίνεται προς τα έξω σε αυτό. Ο Χρήστος εδώ πέρα είναι ο καλύτερος μπαρμπέρης σε ολόκληρο το Δεντροπόταμο. Τέλος. Εδώ δεν έχει κουρευτεί στο Χρήστο, δεν έχει δει τίποτα. Λοιπόν, μάγκες μου, από ό,τι βλέπετε, βρισκόμαστε σε μια γειτονιά εδώ πέρα στο Δεντροπόταμο. Έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Γκάνταλφ. Καλησπέρα, θα τον κάνουμε κάποιες ερωτησούλες, να μάθουμε για τη ζωή εδώ πέρα στο Δεντροπόταμο, να μάθουμε τα καλά, να μάθουμε και τα κακά. Τι συμβαίνει, αν οι φήμες ισχύουν, και όπως βλέπετε, είναι όλα ομά. Δεν έχει εδώ πέρα ούτε κομμένες εικόνες ούτε τίποτα. Ας ξεκινήσουμε λίγο ταπεινά, οκ. Okay. Η ερώτησή μου είναι πώς βλέπεις εδώ πέρα τα πράγματα και ποια είναι η θετική τους πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι, ρε παιδάκι μου, αν δούμε μια γριά να πέφτει κάτω, δεν θα γελάσουμε όπως το έχω συναντήσει σε περιοχές άλλες. Θα τρέξουμε όσοι είμαστε έξω 10, 15, 20 άτομα να σηκώσουμε τη γιαγιά, να δούμε αν έχει τραυματιστεί, να την πάμε στο σπίτι, να κουβαλήσουμε αν έχει κάτι. Οπότε με λίγα λόγια υπάρχει το φιλότιμο που λέμε εδώ πέρα. Εγώ θα έλεγα ενότητα. Γιατί εγώ αυτό που είδα, ας πούμε, μέχρι στιγμής και από τις γειτονιές και από τις γύρες που κάναμε, δηλαδή με μια φωνή μπαμπαμπ, όλοι εμφανίζονται. Γεια σας. Αδερφέ, αυτό το πράγμα που έχουμε εδώ πέρα δεν μπορείς να το συναντήσεις πουθενά. Είναι κάτι, είναι τόσο μικρή η γειτονιά μας. Είμαστε γνώριμοι ένας τον άλλο. Σε γενικές γραμμές και να το τονίσω ότι όταν θα έχουμε ένα πρόβλημα με κάποιον ουδέτερο εκτός της γειτονιάς, είμαστε όλοι ενωμένοι. Τώρα τα προσωπικά μας καθημερινότητά μας τα έχουμε. Εντάξει, όπως βλέπουμε, υπάρχουν αρκετές παρανομίες εδώ πέρα, γενικά στο Δεντροπόταμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα παιδιά. Πώς γίνεται, δηλαδή, τα παιδιά τα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα? Δεν πιστεύεις ότι παίρνουν και κάποια κακά παραδείγματα? Εδώ πέρα είναι ο εξάχρονος γιος μου. Ο εξάχρονος γιος μου, μια μέρα καθώς φεύγαμε από το σπίτι, είδαμε έναν, εγώ θα τον πω ασθενή, γιατί αυτή που πίνει ηρωίνη είναι ασθενής, είναι το βίο αυτό το πράγμα, γιατί ο πατέρας μου πίνει ηρωίνη. Με ρώτησε γιατί είδε μια μέρα ο γιος μου, μιλάμε ανοιχτά έτσι, γιατί στα αρχίδια μου όλα. Βαρούσε ο τύπος ηρωίνη στα αρχίδια και με ρωτάει μπαμπά τι είναι αυτό. Αναγκάστηκα να κάτω να του εξηγήσω τι είναι αυτό. Για να μην μπει στην περιέργεια όταν πάει 15-17, να πει τι είναι αυτό, κάτι να δω. Καλό είναι περιτά, πιστεύω. Okay. Ακραίο, τελείως ακραίο. Είναι μια παράνοια. Είναι μια παράνοια. Όλοι εμείς οι γονείς, ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στην παρανομία, κανείς δεν έχει μάθει στο παιδί του ότι ξέρεις, παιδί μου, θα ζήσεις και θα κάνεις παρανομία. Ισχύει παροιμία.
κοινωνία όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και η παρανομία. Ισχύει, γιατί όλα φτώχεια τα κάνουν. Από ανέχεια έρχεται κάποιος και γίνεται αυτό το πράγμα που λέγεται παράνομος. Εκτός να μου κανείς δεν ξύπνησε ένα πρωινό γιατί γούσταρε, γιατί τα είχε όλα έτοιμα και ήθελε να γίνει γκάγκστερ. Τι έχεις να πεις στα παιδιά, στα πιτσιρίκια, γιατί πλέον στη νεολαία, ειδικά τα 15χρονα, 16χρονα, το έχουν δει πολύ έτσι το έργο, ότι είναι μόδα το γκάγκστερ ηλίκη. Τι έχεις να πεις για αυτά τα παιδιά? Είναι σίγουρα πολύ λάθος σε αυτή η οπτική που τα βλέπουν, γιατί σίγουρα δεν γνωρίζουν ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Μπορεί να βρεθείς την επόμενη μέρα φυλακή ή να βρεθείς στο χώμα. Η γνώμη μου είναι τα γράμματα είναι τόσο ωραία, η απλή ζωή, να κοιμάσαι χωρίς στρες, να περπατάς εξώς στο κέντρο και να είσαι ένας φυσιολογικότατος άνθρωπος και όχι ένας που θα τον δείχνουν στα δάχτυλα γιατί να κάνεις παραλωμία. Θέλοντας και μη τα γούστα σου είναι να φοράς αλυσίδες, να φοράς ρολόγια, να έχεις ακριβά αυτοκίνητα. Να... Δεν είναι αυτό. Η ζωή δεν είναι αυτό. Η ζωή είναι τόσο ωραία, πρέπει να την περνάς απλά. Τα παιδιά εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι όπως εμείς, κατά του flex, γενικώς το flex, όπως ξέρετε, σαν community, εμείς τα underdogs τέλος πάντων. Δεν μας αρέσει καθόλου το flex, χαμηλά την μπάλα, όμορφα πράγματα, δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Μπαίνει κόσμος φυλακή από εδώ πέρα. Κάνουν ντου γενικώς και τέτοια. Λείπουν όλοι, λείπουν όλοι. Λείπουν όλοι. Όλα αυτά που βλέπεις έξω είναι πιτσιρίκια. Γενικά έχετε ενόχληση έτσι από την αστυνομία, ε? Εννοείται. Όταν ανοίγω τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να μην πέσει η πόρτα μου από τους μπάτσους κάθε πρωί. Είτε βρω ένα εκατομμύριο στον δρόμο, είτε το δουλέψω, είτε δεν έχω φράγκο, το ίδιο πράγμα σκέφτομαι κάθε μέρα, κάθε πρωί. Εντάξει, αυτό δεν το σκεφτόμουν άμα ήμουν ρουφιανάκι, έτσι. Ισχύουν οι φήμες ότι στο Δεντροπόταμο δεν μπορείς να μπεις άμα δεν ξέρεις κάποιον. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εσείς χωρίς εμένα θα μπορούσατε. Νομίζω πως δεν μπορείς να μπεις. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Αν έχεις κάποιον γνωστό κτλ., δεν μπορείς να έρθεις εδώ πέρα. Τώρα βλέπεις την άσπρη μέρα, σου είπα. Βλέπεις τον ήλιο. Θα δεις και το βράδυ. Θα δείτε και το βράδυ. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις? Subscribe, like. Να αφήσεις comment και να μας πεις τις εντυπώσεις σου μέχρι στιγμής, οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς έφτασες να μπεις σε αυτόν τον δρόμο. Τι σε οδήγησε δηλαδή? Εγώ σου είπα ότι ήμουν ένα παιδί, ο πατέρας μου έπινε ηρωίνη. Κάποιος όταν αγαπάει πάρα πολύ τον παπά του και ξυπνάει ένα πρωινό και τον χάνει, σίγουρα κάτι λάθος. Ναι, λογικό, εντάξει. Κάτι δεν θα πάει σωστά. Εγώ μα όφυλα στη μητέρα μου να έχει ένα παιδί καθαρό στην κοινωνία. Έχω σπουδάσει. Τι σπουδάσες? Μαγειρική. Εγκύε καθώς βγάζαμε και την πρακτική, διαγνώστηκε ένα πρόβλημα στη μητέρα μου. Πολύ σοβαρό, το οποίο αυτό το πρόβλημα το είχε πριν 20 χρόνια. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο πάγκα που ονομάζεται καρκίνο. Η μαμά μου το έχει κρύψει, δεν το γνώριζα. Ακόμα θα καθώς δούλευα σε πρακτική κιόλας με 300 ευρώ το μήνα. Δεν είχα παιδιά, δεν είχα κανένα, δεν είχα τη μητέρα μου μόνο. Εκεί διαγνώστηκε το πρόβλημα και εκεί νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω κάτι να μην χάσω τη μητέρα μου. Ξεκίνησε η πρώτη σακουλίτσα 50 γραμμάρια. Το πρώτο μου κέρδος ορίζεται να γνωρίζει η μητέρα μου γιατί σχολιγόνισαν πολύ δυνατά φάρμακα. Πόσο μάλλον έτσι έλεγα ότι ξέρεις μάνα, εγώ που σπούδασα έχω πάρει σήμερα μία σακούλα 50 γραμμάρια, το κέρδος μου είναι 80 ευρώ και τα έχω φέρει για να μαζέψω γιατί κάθε Δευτέρα θέλουμε 225 ευρώ. Μία ένεση. Έγινε καλά η μαμά μετά από κάποιο καιρό, επειδή σας έχω πει ότι φτώχεια φέρνει τον άνθρωπο, δηλαδή μετά μπήκα στον δρόμο αυτό. Κοίτα, λογικό και respect για αυτό το πράγμα. Οι όσοι παιδιά δεν ξέρετε, έχουμε καλύψει ολόκληρο τον αγαπημένο Γκάνταλφ μας για τυχόν συμβάντα. Για ευνόητους λόγους. Φυσικά όλα αυτά που λέμε εδώ μεταξύ είναι ιστορίες φαντασίας. Ε. Μην ξεχνάμε. Ιστορίες φαντασίας. Συνεχίζουμε κανονικά τώρα. Έχετε πρόβλημα γενικώς με το να βρείτε δουλειά? Τώρα κάποιο παιδί από εδώ πέρα, ρε παιδάκι μου, είναι 20 χρονών. Δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν θέλει να κάνει όλα αυτά. Παρόλο που θέλει να πάει να βρει μια δουλειά κανονική. Πρέπει να έχει ραβερφέ δίσμα. Γιατί μιλάμε στη γλώσσα μας, μιλάμε ξεκάθαρα. Πρέπει να έχει δίσμα πλέον. Γιατί άμα είναι λίγο μαύρος, αν έχει σπασμένο δοντάκι. Να. Είναι κόντρα, όλα αυτά του πάνε κόντρα. Και ειδικά όταν η ταυτότητα θα γράφει, ξέρω εγώ, με ενημένη τετραπόταμο, θα πούμε ότι τσιγκανάκι. Αν δηλαδή πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και περάσουν από συνέντευξη 10 άτομα, 20, σίγουρα δεν θα πάρουν αυτό άμα είναι να επιλέξουν 3 άτομα. Να. Γιατί κάποιο μπορεί να θέλει να επιλέξει κάποιο διαφορετικό μονοπάτι και ο άλλος να μην μπορεί να βγει στην πραγματικότητα από αυτό το μονοπάτι. Μετά αναγκάζεται, ρε φίλο, άλλο να κάνει παρανομία. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Εντάξει, εμείς. Σε καμία περίπτωση δεν κάνω promotion την παρανομία. Το λέω σε εσάς για να τα ακούνε οι νέοι, να τα ακούνε αυτοί εκεί πέρα. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε promotion τα ναρκωτικά ή την παρανομία ή την κλεψιά ή μακριά από αυτό. Δεν είναι μαγκιά, παιδιά, δεν είναι μαγκιά. Πού σας έχουμε φέρει, μαλάκες? Τι άλλο θα δείτε εδώ πέρα? Τι άλλο θα σας δείξουμε, ρε μαλάκες? Πείτε μου λίγο. Να πούμε ότι με το που ήρθαμε, εννοείται πως είδαμε και παιδιά να πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο. Κανονικά, ναι. Με τις τους και στην άλλη διαδρομή, ξέρω εγώ, τα τζάκι ναι. Να βαράνε ενές και αυτά είναι πολύ άσχημο. Από τη μια πλευρά, ξέρεις, έχει τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο και από την άλλη πλευρά είχε πρεζόνια να βαράνε τα σέα τους. Όμως, τι έχουμε κάνει εμείς? Εμείς, σαν underdogs, λοιπόν, παιδιά, μια και ειδικά με τους Ρωμά τους θεωρούμε σαν αδέρφια μας, δηλαδή. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους Ρωμά, πραγματικά, και μας έχουν φερθεί πολύ άψογα. Πραγματικά, πολύ η φιλοξενία τους είναι άριστη. Έχουμε φέρει και εμείς δωράκι για τα παιδιά εδώ πέρα. Έχουμε φέρει κάποια ρούχα να μοιράσουμε στα παιδιά. Οπότε πάμε να μοιράσουμε τα ρούχα. Εννοείται πως δεν έχουμε κάποιο χορηγό. Ο μόνος μας χορηγός είναι η εταιρεία μας, η Humble Underdog. Οπότε μπείτε εδώ πέρα στο link και ψωνίστε ό,τι γουστάρετε.
Λοιπόν, ένας, έχουμε παίρνει δωράκια. Ποιος είναι για σμόλ, παίρνεις εσύ ένα σμόλ. Κι εγώ για σμόλ είμαι. Μείτε μου, είσαι σμόλ. Εγώ θέλω το σμόλ. Δηλαδή πόσο όμορφα μπορεί να νιώθει κάποιος όταν βλέπει το χαμόγελο σε δεκάδες χωράκια. Τι πιο ωραίο πράγμα πάρει κάποιος από τώρα το χαμόγελο και δείτε πόσο αγάπη έχουν για τον Dream και για τον Τζάνο. Δείτε ρε παιδιά πραγματικά. Όπως βλέπεις εδώ μια παράνοια ζούμε. Δύο. Εντάξει, έχει πλάκα λίγο να ζεις σε τέτοιες γειτονιές, ε! Ναι, ελάτε, αράξτε, αράξτε, ρε παιδιά! Μαγκές, από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπουμε π***ους, αλήθεια, έχω σαλτάρι, δεν αντέχω άλλο, όλοι είμαστε... Ναι, 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 πάμε γρήγορα! Μπράβο, δεν ξέρω τι έχουμε εκεί, τι έχουμε, τι έχουμε εκεί πέρα! Πάρε και εμένα λίγο! Απόλυτα συνηθισμένα πράγματα, πεσήματα, τέτοια ιστορίες. Okay. Έχουμε έρθει σε σκοτεινά μονοπάτια, δεν ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα. Με κομμένη την ανάσα, ξέρω ότι παρακολουθείτε. Το τι θα συναντήσουμε. Ε, άδερφε, όπως βλέπετε, εμείς δεν κόβουμε τίποτα. Δείχνουμε την ομή πραγματικότητα. Εντάξει, είναι ιστορία φαντασίας φυσικά, το έχετε καταλάβει αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Like, subscribe. Για να μπορούμε να εμείς να συνεχίσουμε και να πηγαίνουμε και σε άλλα τέτοια μέρη ή οτιδήποτε έτσι ακραίο. Όχι, ένα σχολείο. Φίλε, τι είναι αυτό. Σαν φυλακή είναι, ρε, μαλάκα. Μαλάκα, πολύ μεγάλο σχολείο, ε. Τι γουστάρεις, βάλε το καλυφτέντε. Βλέπω το φέντε, το καλυφτέντε. Άντε μου. Καλή συνέχεια. Έτσι, να φανταστώ, αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι μια καθημερινότητά σας. Ακριβώς. Πω, παράνοια. Σας έχουμε φουτυρμένο. Πες μου ότι αν δεν έρθει μέσα θα τον πυροβολήσω, δεν έχει σημαίνει. Εν τω μεταξύ συχαίνομαι τον παπ. Μ' αρέσει καθόλου μα καθόλου, το συχαίνομαι πραγματικά. Μόνο που τον μυρίζω φίλε, τρελαίνομαι. Τι ήθελες, 15. Λοιπόν, εδώ πέρα, στο καλύτερο. Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο κάθεται με γυαλί τέτοια ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα παιδιά εδώ πέρα μας φιλοξένησαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας για τη φιλοξενία τους εδώ πέρα. Άψογοι, άψογοι. Άψογοι. Ο Γκάνταλφ, ο οδηγός μας, τώρα θα πάει να ξεκουραστεί όπως θα ξεκουραστούμε κι εμείς. Τι με κοιτάς, ρε μαλάκα. Τι με κοιτάτε το σύνορα, ρε φίλε. Ναι, τι. Πότε τα λέμε αύριο, παιδιά. Τα αρχίδια μου, παιδιά. Πέντε και μισή και μας ξύπνησαν κάτι πυροβολισμοί. Μάγκες, πριν λίγο ξύπνησα, τι ώρα είναι? Είναι 2-3 η ώρα. Έπεσα σε χειμερινή νάρκη. Χειμερινή νάρκη λέγεται. Πάμε τώρα. Έπεσα να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Σε χειμερινή νάρκη. Έλα, έλα, παίρνουμε.